Πρώτο σφύριγμα λοιπόν από τον Χριστοφόρου. Ευχή όλων να δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Περνάει μπάλα. Αλεσάμι. Κερδίζει ο Άρτα. Δοκιμάζει το σουτ έξω. Και ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Εκτελεί ο Κώστας στην περιοχή. Προβολή που έγινε εκεί. Έχουμε κόρνερ. Έτοιμος ο Κολ για την εκτέλεση του κόρνερ για τον Απόλλωνα στο 13. Εκτελεί ο Κολ, η μπάλα στην περιοχή και φαγιά ο Λόρια θα μαζέψει. Για να δούμε εδώ τον Αλπάνη, δεν μπορεί να περάσει, γίνεται λάθος ο Αλπάνη στο σουτ, μεγάλη επέμβαση του Λόρια. Χουσμπάουερ, η σέντρα και φαγιά του Νόβοτνη. Προσπαθεί ο Άρτα, η κόντρα στα δίκτυα, ο Νόβοτνη στο 36 με ένα περίεργο τρόπο η μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα. Ο Ούγγρος θα σκοράρει και θα πετύχει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα στο 36. 1-0 η ανόρθωση με Νόβοτνη να σκοράρει και να πανηγυρίζει μπροστά από την κερκίδα των φίλων της ανόρθωσης. Βάρτα ψάχνει να βρει τον Νόβοτνη. Ο Νόβοτνη τρέχει να προλάβει, είναι πλάγια στην περιοχή, δοκιμάζει το σουτ, θα μαζέψει ο Γιωβάνοβιτς με τον Πόποβιτς να ψάχνει να αλλάξει παιχνίδι, η μπάλα περνάει για τον Αμπαρτσουμιάν. Η σέντα του Αμπαρτσουμιάν, νέες διαμαρτυρίες για πέναλτι και θα δούμε και τη φάση βεβαίως ξανά εδώ. Και τρέχει για να δει την φάση ο διαιτητής. Και εδώ από την παγιά του Αμπαρτσουμιάν είναι ανοιχτό το χέρι. Το θέμα είναι πού ακριβώς χτυπάει η μπάλα. Από την προσπάθεια του Αμπαρτσουμιάν, ο διαιτητής το βλέπει ξανά και ξανά και θα πάρει την τελική του απόφαση. Βλέπετε ό,τι βλέπουμε και εμείς και ο διαιτητής. Και τελικά θα σφυρίξει το πέναλτι για την ανόρθωση στο 57. Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς, να δούμε αν μπορεί να κάνει ό,τι έκανε με τον Ουάρτα. Εκτελεί ο Νόβοτρη και το πιάνει και πάλι ο Γιωβάνοβιτς στο 58. Ξανά ο Γιωβάνοβιτς δίνει φιλή ζωή στον Απόλλωνα. Το γύρισμα στην περιοχή δεν μπορεί ο Αραγιούρη, ο Νταμπό, Λόρια 1-1. Ο Νταμπό σκοράρει στο 63 από ένα κακό διώξιμο στην άμυνα της ανόρθωσης. Ο Νταμπό επωφελείται και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Με το που μπαίνουν στο παιχνίδι οι κινήσεις του Τσόρνιγκερ καταφέρνουν να δώσουν το φιλί της ζωής που χρειαζόταν η ομάδα του Απόλλωνα. 1-1 στο 63 με Νταμπό η ομάδα της Λεμεσού. Τρέχει ο Νταμπό, κάνει το γύρισμα στην περιοχή, αδράνεια και πάλι ευκαιρία, το σουτ έξω ο Αλπάνης στο 67. Ωραία κίνηση του Κορέα, χαμηλά για τον Ουάρτα, τα κουνάκι του Ουάρτα στον Κορέα, ευκαιρία για την ανόρθωση, πω τι χάνει ο Ντέλετιτς. Η ανόρθωση μπροστά, η σέντρα του Ντέλετιτς για τον Ουάρτα, πάει να κερδίσει την κεφαλιά, φωνές για πέναλτι. Ίσως να είχε απλωμένο, για να δούμε εδώ. Στο 80 πάει ξανά και ο Τσόρνιγκερ είναι εκτός εαυτού. Προηγούμενη φάση για να εξεταστεί αν υπήρξε χέρι. Εξετάζει την φάση ο διαιτητής και δίνει offside. Έτσι ουσιαστικά η φάση είναι ως μη γενόμενη. Κερδίζει ο Νογιόκ και πάει να βγει μπροστά ο Απόλλωνας. Η σέντρα στην περιοχή, ο Λόρι απλώνει το δεξί χέρι. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Αμπαρτσουμιάν, τέλος του αγώνα. 1-1 Απόλλων και ανόρθωση μένουν στην ισοπαλία για τρίτη φορά φέτος.